Salve, questo è il cappuccino di Nescafè. Si apre, si versa nella tazza, poi si aggiunge l'acqua. Dov'è l'acqua? Ah, ecco l'acqua. La si versa nella tazza e guardate come cresce. Un cappuccino delizioso. Nescafè cappuccino. E delicchia stigma tu Nescafè. Πάση θυσία, break. Η γεύση που γεμίζει το στόμα. Καινούριο αυτοκίνητο ή στενά οικονομικά περιθώρια τώρα που η τιμή της αυξήθηκε? Μην ανησυχείτε. Κλείστε ένα Toyota και κερδίστε όλη την αύξηση. Για παραγγελίες μέχρι και 31 Ιανουαρίου κερδίζετε από 150 έως 400.000 δραχμές. Γιατί μόνο η Toyota μπορεί. Μήπως κάτι ψάχνεις? Τώρα υπάρχει ένας τρόπος να τα βρεις όλα και γρήγορα. Χρυσή ευκαιρία. Είναι η μόνη με 144 σελίδες, γεμάτη με χιλιάδες μικρές αγγελίες. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο αποτελεσματικά. Μόνο στη χρυσή ευκαιρία βρίσκεις ό,τι ζητήσεις. Αγόρασε και εσύ τη χρυσή ευκαιρία σήμερα και βρες αυτό που ψάχνεις. Κάθε μέρα στα περίπτερα μόνο με 100 δραχμές. Τα βρίσκεις όλα στη χρυσή ευκαιρία. Το Μέγκα ανοίγει την αυλαία. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου και ο Γιώργος Κιμούλης στην κλασική κωμωδία του William Shakespeare, το ημέρωμα της Τρίκλας, στο θέατρο Gloria. Ακόμα μια μεγάλη θεαματική παράσταση σε ριζοσπαστική σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη. Γρήγορη, ζωντανή, με πολύ γέλιο. Ένα θέαμα που πρέπει να δουν όλες οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες. Η εκπληκτική κωμωδία του William Shakespeare, το ημέρωμα της Τρίκλας, με τη Μίρκα Παπακοσταντίνου και τον Γιώργο Κιμούλη, στο θέατρο Gloria. Μέγκα, το κανάλι που αγαπάει το θέατρο. Κλείς την πόρτα, μπες μέσα και φορά το παντελόνι σου. Γιατί το έκανε? Για να βρει λεφτά για το τηλέφωνο. Α, δεν το πιστεύω. Θα χάσω δηλαδή το τηλέφωνο που έκανε 12 χρόνια να εγκριθεί. Σου είπα να περιμένει. Λοιπόν, δεν με συγκινεί το δράμα σου και δεν σου δανείζω. Γιατί ρε? Θα μεταφέρω εγώ το τηλέφωνο μου απέναντι και θα βάλεις αυτό το τηλεφωνητή σου. Φαντάζει να σε μιλήσω. Χάι Ροκ. Αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Μέγκα. Έλεος κυρία Γιολάντα, λυπηθείτε μας. Γιολάντα, παραφέρεσαι. Το δισεξαναρτή. Τι έγινε? Είπανε που βρήκανε την κασέτα? Όχι. Ευτυχώς. Και ερωτικών μηνυμάτων συνέχεια. Ούλα, είχες δίκιο να ανησυχείς τελικά. Το συζητάμε τώρα. Κι εγώ αισθάνομαι αυτό που αισθάνεσαι. Τι αισθάνομαι? Τα κουτσοβολιά λένε ότι τα ερωτικά μηνύματα απευθύνονταν στη Μαρίνα Τσιντικίδου. Ο Γιάννης έχει καταλάβει κάτι, δεν είναι τόσο ηλίθιος. Αυτό. Αυτή την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Μέγκα.